Το Zero Jazz Festival με χαρά υποδέχεται απόψε στο ξεκίνημα της δεύτερης του βραδιάς έναν από τους πλέον ξεχωριστούς και πολυσχηδείς Έλληνες πιανίστες των τελευταίων ετών. Ο Στάθης Άρινος είναι απόψε κοντά μας για μια μοναδική σόλο εμφάνιση, παρουσιάζοντας μας δείγματα του πολύπλευρου ταλέντου του. Μουσικός που δεν κατατάσσεται εύκολα σε συγκεκριμένα μουσικά στυλ, ο Στάθης Άρινος κυκλοφόρησε το 2021 το πρώτο του αμυγός προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Anthology, παρουσιάζοντας σε αυτό μια σειρά συνθέσεων που ενώνουν τις αντιθέσεις που αγαπάει στη μουσική του κάτω από το πρίσμα του αγαπημένου του οργάνου, του πιάνου. Έχοντας συνεργαστεί με πολλούς και ετερόκλητους καλλιτέχνες, ο Άρινος εξερευνά και διαμορφώνει τον δικό του προσωπικό ήχο που τον έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια σε μια ξεχωριστή και οπωσδήποτε ανερχόμενη μορφή του εγχώριου μουσικού στερεώματος. Συνδυάζοντας τις προσωπικές του συνθέσεις με επιλεγμένες διασκευές από το ρεπερτόριο της jazz, του μπαρόκ, της σύγχρονης μουσικής και της παράδοσης, ο Στάθης Άρινος μας παρουσιάζει απόψε ένα πρόγραμμα γεμάτο αντιθέσεις και ενδιαφέρουσες προσμίξεις. Σαν ένας γνήσιος μουσικός ιχνηλάτης. Πριν υποδεχτούμε τον Στάθη Άρινο, να σας πούμε ότι μεταξύ των δύο συναυλίων δεν θα υπάρξει διάλειμμα, οπότε καλό θα ήταν να μην μετακινηθείτε από τις θέσεις σας. Υποδεχόμαστε λοιπόν ένα θερμό χειροκρότημα στη σκηνή του Θεάτρου Απόλλων, τον Στάθη Άρινο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ για την προσέλευση, για την υποστήριξη αυτού του πολύ σημαντικού φεστιβάλ. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από τη ΣΥΡΟ. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι. Την πρώτη φορά είχα έρθει με τον Διονύση Σαββόπουλο και εκεί γνωριστήκαμε με τον Βαγγέλη τον Αραγιάννα. Ευχαριστούμε στον Βαγγέλη για αυτό το πολύ σημαντικό που κάνατε και πολύ κόπο. Μετά ήρθα με τον Μάνο Ελευθερίου σε ένα αφιέρωμα. Και τώρα έρχομαι να παίξω τη μουσική μου. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος. Να πω επίσης και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Μάνθο, πάντα με τα καλά του λόγια και την υποστήριξή του σε όλη την οικογένεια της τράσης κοινωνίας και μεταπτικής κοινωνίας. Τώρα, το πρόγραμμα συνήθως δεν έχω όταν παίζω πιάνο σόλο, είναι κάτι που προκύπτει. Πάω κάποια κομμάτια στο μυαλό μου που μπερδεύονται και προκύπτουν εκείνη τη στιγμή. Το πρώτο κομμάτι που σας έπαιξα ήταν ουσιαστικά μια δισκευού πάνω σε ένα πρελούδιο του Έξατη, το οποίο το είχε γράψει για παιδιά, ξέρω ότι δεν φάνηκε έτσι, το αντίθετο μάλιστα. Το δεύτερο το My Favorite Things και τώρα έπαιξα ένα δικό μου κομμάτι, η Μπρομπτού σε Sol Minore, βασισμένο και εμπνευσμένο από το Σούμαν. Το 2016 είχε παίξει εδώ ένα συγκρότημα, η Tricolore, με έναν φίλο μου μπασίστα, ήταν ο Λίτερ, Έλληνας που ζει στην Κύπρο, ο Νίκος ο Δούκας, και το θεώρησα ωραία στιγμή να επειδή μου άρεσε το κομμάτι του, να το παίξω σήμερα και να τονώσω με ένα δικό μου κομμάτι που είναι αφιερωμένο στο Την Κράνη Χαμασιά. Μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Thank you.
by Starlight, πολύ αγαπημένο μου. Και τώρα θα κάνω ένα παραλληλισμό. Θα παίξω ένα αγαπημένο κομμάτι, το Radiohead, το Street Spirit. Και επειδή οι Radiohead έχουν μια πολύ μεγάλη σχέση με την, παρόν μουσική, να νιώσετε πολλά πράγματα, στην αρχή θα σας παίξω το Ground του Purcell. Και ελπίζω να πετύχει. Ευχαριστώ.